Το περίφημο κάστρο της αρχαίας Σαμίας βρίσκεται νοτιοδυτικά του όρους Λαπίθα, μεταξύ του Κάτω Σαμικού και των Ιαματικών Λουτρών του Καϊάφα, στην επωνομαζόμενη περιοχή Κλειδί. Είναι προσβάσιμο από την Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας και όταν το επισκέπτεται κάποιος, διαπιστώνει την επιβλητικότητα που αποπνέει. Ένα πελώριο κάστρο με γερές οχυρώσεις, με καστρόπορτες, το οποίο όμως για να φτάσει κάποιος πρέπει να διαβεί ένα ανηφορικό μονοπάτι με χαμηλή βλάστηση. Η θέα από τα εντυπωσιακά τείχη είναι μοναδική, αφού όλος ο κυπαρισιακός κόλπος απλώνεται μπροστά και το ανθρώπινο μάτι φτάνει μέχρι το κατάκολλο. Όπως τονίζει μιλώντας στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ο Παναγιώτης Φιλιππόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σαμικού, Σαμικαίων Γη, είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που όμως είναι δύσκολο να το επισκεφθεί ο καθένας και να απολαύσει την ομορφιά του, καθώς ο δρόμος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Βρισκόμαστε στην αρχαία Σαμία, την οποία κατά παράδοση την ίδρυσε ο Νηλέας πατέρας του βασιλιά της Πύλου του Νέστορα, 1600 μέτρα περίμετρο, 75 στρέμματα, το εμβαδό της. Χτίστηκε κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και μέχρι το 2ο αιώνα μετά Χριστόν που πέρασε από εδώ πέρα ο Παυσανίας, η πόλη είχε ρημώσει. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα? Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί? Δυστυχώς ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος εύκολα. Είναι αδύνατο να έρθουν εδώ πέρα με αυτοκίνητο. Ο δρόμος είναι χάλια. Δυστυχώς κάποιος δεν ενδιαφέρεται, κάποιοι δεν ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι έτσι ώστε αυτό το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς να μπορέσει να το επισκεφθεί ο καθένας και να απολαύσει τον τόπο, την ομορφιά του τοπίου και τα τείχη του Σαμικού, τα οποία σε μερικές μερίες είναι ψηλά, κανονικά, σε ύψος τουλάχιστον 5-6 μέτρα. Δυστυχώς είναι αδύνατη η πρόσβαση. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και ρωτάει και θέλει να έρθει και λόγω του ότι η πρόσβαση δεν είναι εύκολη αποθαρρύνεται και δεν το επιχειρεί? Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει. Γιατί υπάρχει στους χάρτες, υπάρχει η αρχαία Σαμία, υπάρχει η Ακρόπολη της αρχαίας Σαμίας, υπάρχει ενδιαφέρον και από τουρίστες που ρωτάνε να έρθουν, αλλά δυστυχώς η πρόσβαση είναι αδύνατη. Το είδατε και εσείς εξάλλου που ερχόμαστε πάνω, ότι ο δρόμος είναι δύσβατος. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια ως τώρα προκειμένου να γίνει κάτι? Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον φορέα? Έχετε πάρει κάποια απάντηση? Σαν σύλλογο Σαμικού θέλουμε να κάνουμε κάτι. Ξέρω ότι τα παιδιά του συλλόγου του Κάτω Σαμικού έκαναν μια προσπάθεια, δυστυχώς έπεσε στο κενό. Εμείς σαν σύλλογοι είμαστε διατεθειμένοι, αν μας βοηθήσει το κράτος, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος, έτσι ώστε αυτό το μνημείο να γίνει προσβάσιμο. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαία Σαμία, Άντζελα Αλέρτα, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας, είχε καταθέσει αίτηση για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013. Όμως αυτό δεν εγκρίθηκε. Η προϊσταμένη της ΕΦΑ Ηλίας, Εροφίλη Ήλις Κόλλα, μιλώντας στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, τόνισε ότι έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα ο καθαρισμός του αρχαιολογικού μνημείου, παρότι το προσωπικό είναι μειωμένο, και πρόσθεσε πως από το Δήμο Ανδρίτης Ανασκαρασθένων έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση για τη βελτίωση της πρόσβασης, μόλις το επιτρέψουν τα οικονομικά του Δήμου. Όπως τόνισε η Αντιδήμαρχος Ανδρίτης Ανασκρασθένων Κωνσταντίνα Στρουμπάκου, εντός της εβδομάδας θα γίνουν ορισμένες εργασίες για τον καθαρισμό του χώρου εν ώψη της πεζοπορίας της 20ης Ιουνίου, ενώ επιβεβαίωσε ότι ήδη καταρτίζεται το πλάνο συνεργασίας με την ΕΦΑ Ηλίας για την βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο.